αυτή η συμβολική χρονιά που γιορτάζουμε το ότι η Ελλάδα είναι όρθια, συντεταγμένη, προχωρημένη, σύγχρονη, με θεσμούς, με δημοκρατικούς θεσμούς. Δηλαδή ένας τόπος που ο καθένας θα ήθελε να ζήσει εδώ, αλλά και να δημιουργήσει, γιορτάζει, τι γιορτάζει ουσιαστικά, το πέρασμα στον 3ο αιώνα. Και γιατί σας το λέω αυτό? Σας το λέω γιατί πέραν της μνήμης, και μπορώ να σας εξηγήσω γιατί δεν γιορτάζουμε μόνο την Επανάσταση, αλλά και τα 200 χρόνια που πέρασαν και τους ανθρώπους που σημάδεψαν αυτή τη διαδρομή, γιορτάζουμε και επιβάλλεται να γιορτάσουμε και να σχεδιάσουμε τον 3ο αιώνα της σύγχρονης ιστορίας μας. Γι' αυτό λοιπόν σας απαντάω ότι φυσικά το αποδεχτήκαμε, γιατί είμαστε μια πολύ μικρή ομάδα ατόμων, φανταστείτε 45 άτομα, δεν είμαστε η εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν είναι επίσης τα οργανωμένα σχέδια από τα οποία περίμενε ο κόσμος από μας να φέρουμε σε πέρας εγκαταστάσεις, υποδομές, logistics και όλα τα σχετικά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη μνήμη, με την συλλογική συνείδηση των Ελλήνων, και εδώ είδαμε κάτι διαφορετικό να βγαίνει, μια εθνική συνέστηση.